Περνάμε τώρα σε ένα κομμάτι το οποίο αφορά και στους μηχανικούς, ιδιαίτερα στην περίοδο που βρισκόμαστε, που αναφέρεται στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την προώθηση της καινοτομίας. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να μας μιλήσει γι' αυτό ο κύριος Χατζηγιάννης Εμμανουήλ, ο οποίος είναι ουσιαστικά υπεύθυνος που αναφέρεται πάνω σε ανάπτυξη τέτοιων καινοτόμων μοντέλων επιχειρηματικότητας. Και νομίζω ότι έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί θα δούμε όλο το θεωρητικό κομμάτι, τους τρόπους, και στη συνέχεια θα δούμε παρουσιάσεις από startups, από νέες επιχειρήσεις, οι οποίες επενδύουν επάνω στην καινοτομία, σαν ένα παράδειγμα και μια επέκταση εφαρμογής. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λέγομαι Χατζηγιάννης Μανώλης, από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΙΘΙΤΑ. Θα σας πω για τρία πολύ καινοτόμα εργαλεία για τη δημιουργία καινοτόμων business plan. Θα μιλήσουμε. Είναι πολλά τα slide, αλλά θα πάμε γρήγορα. 25 λεπτά διαρκεί η παρουσίαση, θεωρητικά. Θα με κόψει ο καθηγητής. Υπάρχει ένα κλισέ στη Silicon Valley που λέει, από το Steve Blank, που λέει ότι όλα τα επιχειρηματικά σχέδια είναι καταδικασμένα να αποτύχουν στην πρώτη επαφή με τους πελάτες. Δηλαδή, όλοι έχουμε συνηθίσει εδώ στην Ελλάδα να γράφουμε business plan 100-200 σελίδων και με το που όταν πάρουμε αφημί και βγούμε στους πελάτες μας, όλες οι υποθέσεις του εγχειρήματός μας καταραίουν, πέφτουν. Γι' αυτό θα μιλήσουμε για τον Canva επιχειρηματικού σχεδίου, για τη στρατηγική του Μπλε Ωκεανού και τον Value Proposition Canvas, για τρία εργαλεία, τα οποία θα μας επιτρέψουν να σκεφτούμε out of the box, να συνεργαστούμε με την ομάδα μας και να βγάλουμε κάτι πραγματικά καινοτόμο, αφού μιλήσουμε με τους πελάτες μας. Κάνουμε δηλαδή customer validation. Ο Canvas επιχειρηματικού σχεδίου, τι κάνει στην ουσία? Μας βοηθάει να περιγράψουμε, να κάνουμε challenge, να σχεδιάσουμε και να δημιουργήσουμε επιχειρηματικά μοντέλα, τα οποία όμως είναι συστηματικά, είναι επαναλαμβανόμενα. Πώς λειτουργεί ο Canvas επιχειρηματικού σχεδίου? Αποτελείται από 9 building block. Δηλαδή, δεξιά είναι τα customer segments, οι πελάτες οι οποίοι απευθυνόμαστε, τα μερίδια αγοράς τα οποία απευθυνόμαστε. Στο κέντρο είναι το value proposition, η πρόταση αξίας μας, τι προσφέρουμε στον πελάτη μας. Σε αυτό το κομματάκι δείχνουμε πώς μεταφέρουμε την αξία μας στους πελάτες μας, μέσω καταστημάτων, μέσω μιας σελίδας, μέσω ενός e-shop. Εδώ αναφερόμαστε σε τι σχέσεις αναπτύσσουμε με τους πελάτες μας, τι σχέσεις. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε προσωπημένες σχέσεις, μπορεί να έχουμε όμως και μαζικές σχέσεις. Ας πούμε, αν έχεις ένα προϊόν mass market, δεν μπορείς να έχεις προσωπημένη σχέση. Ενώ αν πουλάς, ας πούμε, BMW, έχεις μια πιο VIP σχέση. Θα δούμε με παραδείγματα στη συνέχεια αυτό. Όλο αυτό το δεξί σκέλος έχει κάποια profit για την επιχείρηση, κάποια κέρδη. Τα κέρδη μπορεί να είναι φάπαξ ή μπορεί να είναι επαναλαμβανόμενα. Εμάς μας ενδιαφέρει να έχουμε επαναλαμβανόμενα κέρδη. Δηλαδή, από μία πώληση για να βρεις ένα πελάτη, θέλει να κάνεις δαπάνες marketing, management, πολιτές να πάνε πέρα δόθε, ενώ εσύ θα πρέπει να βρεις ένα επιχειρηματικό μοντέλο στο οποίο να εφαρπάζεις αξία, χρήματα από τον πελάτη σου διαρκώς. Θα το δούμε στη συνέχεια. Για να δημιουργήσουμε την πρόταση αξίας μας, σαν επιχείρηση, σαν ιδέα, αποτελείται από κάποιους κύριους πόρους. Ποιοι είναι οι κύριοι πόροι του εγχειρήματός μας? Αυτοί οι κύριοι πόροι, με ποιες διαδικασίες θα μετατραπούν στο value proposition? Και επίσης, σαν επιχείρηση, δεν τα κάνουμε όλα μόνοι μας, δεν τα έχουμε όλα μέσα στην εταιρεία μας, αλλά τα έχουμε και κάποια outsourcing, τα έχουμε δώσει σε τρίτους. Όλα αυτά αντικατοπτρίζουν τα κόστη της επιχείρησης. Τα κόστη της επιχείρησης μπορεί να είναι πάγια. Δεν θέλουμε να έχουμε πολλά πάγια κόστη, γιατί πουλάμε, δεν πουλάμε, τα παντρευόμαστε. Θέλουμε να έχουμε πολλά μεταβλητά. Δηλαδή, εφόσον πουλάμε, τα κόστη μας ανεβαίνουν. Αυτός είναι ο Canvas. Σχηματοποιείται κάπως έτσι. Και στην ουσία είναι αυτό το εργαλειάκι, το οποίο είναι με Creative Commons. Σε αυτό το εργαλείο γράφτηκε ένα βιβλίο 300 σελίδων. Υπάρχει δηλαδή πάρα πολύ γνώση και τεχνικές πώς να δουλέψεις. Στα public, νομίζω, συγγνώμη για τη διαφήμιση, κάνει 16 ευρώ μόνο το αγγλόφωνο. Οπότε με την ομάδα μας, με τη startup εταιρεία μας, με την ομάδα μας, μπορούμε να ανεβάσουμε, να σχεδιάσουμε σε έναν λευκό πίνακα ή να εκτυπώσουμε ένα τέτοιο γκαβά σε β0 μέγεθος και να κάνουμε brainstorming με χαρτάκια, να παίξουμε δηλαδή για το τι αποτελεί το επιχειρηματικό μας μοντέλο στο εγχείρημά μας. Πέρα από τον Canva επιχειρηματικού σχεδίου, υπάρχει και ο χάρτης ενσυναίσθησης, Empathy Map, που τον έκανε μια εταιρεία από την Αμερική, η X-Plane, όπου εδώ πέρα αυτός ο χάρτης επίσης είναι ένα visual εργαλείο και πολύ απλό, δεν έχει κάποια τρελή επιστήμη από πίσω.
σε βοηθάει να καταλάβεις ποιος είναι ο πελάτης σου. Τα customer segment, δηλαδή το δεξί σκέλος του Canva. Εδώ πέρα, για παράδειγμα, αν είναι ο Μανώλης εδώ στο κέντρο, αυτό το εργαλείο σε βοηθάει να καταλάβεις τι βλέπει ο Μανώλης στο περιβάλλον όπου ζει, τι έχει στο μυαλό του, από τι επηρεάζεται, τι λέει και κάνει ο Μανώλης με το περιβάλλον του και ποιος ακούει, το αφεντικό, τι του λένε, τι κάνει. Οπότε με αυτό το πράγμα, αφού έχεις καταλάβει πάρα πολύ καλά τον πελάτη σου, διαγνώσκεις, δεν το λείπει από εδώ πέρα, pains και gains, προβλήματα που έχει ο Μανώλης στη ζωή του και ωφέλη τα οποία δυνητικά θα προκύψουν από την κάλυψη της ανάγκης. Επίσης, αν πάμε σε ένα λευκό πίνακα ή αν το εκτυπώσουμε, μπορούμε να κάνουμε brainstorming για την ομάδα μας με αυτόν τον τρόπο. Οπότε, ο καμβάς επιχειρηματικού σχεδίου και ο empathy map συνδυάζονται με αυτόν τον τρόπο που είπαμε νωρίτερα, εδώ πέρα. Για να τα καταλάβουμε λίγο καλύτερα, πάμε να δούμε ένα παράδειγμα της Nespresso, πολύ δημοφιλής εταιρεία. Η κατανάλωση καφέ έχει αυξηθεί τα τελευταία, από το 2000 και μετά, κατά 600-800% στο Βέλγιο. Γιατί η Nestlé, που είναι, τι είναι η Nestlé, είναι μια εταιρεία που βγάζει consumer goods, από δοντόκρεμες μέχρι Tide, μέχρι Pampers, μέχρι καφέδες. Και ξαφνικά έβγαλε ένα προϊόν το οποίο είναι λίγο premium και τα καταστήματά τους που είναι πολύ κυριλέ, που είναι πολύ προσεγμένα και ότι σε παίρνει τηλέφωνο η κοπέλα και σου λέει «Κύριε Χατζηγιάννη, προτιμάτε βελούτο και το ένα και το άλλο». Όλη η προσέγγιση είναι πολύ VIP. Είναι λίγο παράδοξο πως ένας τέτοιος κολοσσός ενσωμάτωσε αυτό το προϊόν. Αλλά θα δούμε ποια είναι τα ωφέλη για την εταιρεία. Η ιδέα αυτή ξεκίνησε το 87 αρχικά, αλλά ήταν αποτυχημένη. Γιατί κατασκευάζανε τις μηχανές του καφέ, του Nespresso, απευθυνόταν που στις επιχειρήσεις τότε, στην πρώτη φάση, είχαν κάνει μια συνεργασία με έναν κατασκευαστή, δεν έκαναν ήδη την κατασκευή των μηχανών. Εδώ κατασκευή. Και μέσω ενός κατασκευαστή δίνανε τις μηχανές στις εταιρείες. Αλλά αυτό απέτυχε. Από το 2000 και μετά, όταν κάνανε reinvent το επιχειρηματικό τους μοντέλο, καταφέρανε να έχουν για τα επόμενα 10 χρόνια 30% αύξηση στο προϊόν τους, στις πωλήσεις τους, που είναι τρελό νούμερο, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μια λογική αύξηση μπορεί να είναι το 8 μέχρι 10%, αυτοί έχουν 30%, και έχουν βγάλει 3 δισεκατομμύρια Swiss francs το χρόνο από την πώληση μόνο αυτού του προϊόντος. Τρομερό. Από όλη την πρωτική γάμα που έχει Nestlé, που είναι χιλιάδες προϊόντα. Για να δούμε με βάση τον καβά επιχειρηματικού σχεδίου τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι και κάνανε reinvent το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Πάμε στα γρήγορα. Το νέο μοντέλο που γνωρίζουμε όλοι σήμερα απευθύνεται σε νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις. Ποια είναι η πρόταση αξίας, τι προσφέρει. Προσφέρει τις μηχανές, τις εσπρεσιέρες και τα pods, τα καπάκια με τον καφέ. Πώς τα μεταφέρει, πώς τα δίνει, μέσω retail καταστημάτων, μέσω mail order, μέσω του nespresso.com, μέσω call center και μέσω Nespresso Stores, αυτά τα executive VIP καταστήματα. Έχει κάνει τι σχέση αναπτύσσει με τους πελάτες του, VIP, το είπαμε νωρίτερα, υπάρχει το Nespresso Club, εφόσον αγοράσεις τη μηχανή ή είσαι σε αυτό το club, λαμβάνεις email, τηλεφωνήματα και όλα αυτά. Πώς βγάζει κέρδη το εγχείρημα, μέσω από την εφάπαξ πώληση της μηχανής και μέσω από repetitive sales, διαρκής πωλήσης των καψουλών. Ποιοι είναι οι κύριοι πόροι του εγχειρήματος? Προφανώς είναι πατέντα, έχει λήξει τώρα, είναι η πατέντα που είχαν για το δέσιμο του καπακιού με τη μηχανή, της κάψουλας με τη μηχανή. Είναι το brand προφανώς, πολύ μεγάλο. Τα κανάλια διανομής, ο καφές προφανώς αφού πουλάει καφέ και το production facilities, είναι οι κύριοι πόροι. Τι κάνει αυτή η εταιρεία, ποιες διαδικασίες κάνει η εταιρεία, η Nespresso, κάνει B2C marketing, κάνει marketing, συγγνώμη, B2C distribution, κάνει marketing και production. Έχει συνεργαστεί με ένα manufacturer στην Κίνα και κατασκευάζει τις μηχανές. Και ποια είναι τα κόστη? Τα κόστη προέρχονται από την παραγωγή, από το B2C distribution και το marketing. Εντάξει, δεν είναι ξεκάθαρο. Δεν χρειάζεται να διαβάσουμε 50 σελίδες business plan. Διαβάζουμε αυτό, το οπτικό εργαλείο. Στη συνέχεια έχει μεταξελιχθεί για πιο μεγάλους καφέδες το εγχείρημα. Έχει βγει αυτό, δεν ξέρω αν το έχετε δει ποτέ. Είναι για μικρομάνες, μικρομπαμπάδες, όπου σηκώνεις 4 ώρα το πρωί από τον ύπνο και βάζεις ένα γαλατάκι για ενός μηνός, 2, 3, 4, 12 και σου βγάζεις μια θερμοκρασία ώστε το παιδί να πιει ένα γάλα στη σωστή θερμοκρασία και χωρίς να το ελέγχεις με το δέρμα σου και όλα αυτά που κάνει μπαμπάδες ως σύσταπο. Επίσης, ένα άλλο εγχείρημα. Αυτό τον ξέρετε, τον κύριο, ο Μοχάμεντ Γιούνους, που έχει πάρει Νόμπελ Ειρήνης. Στο Νόμπελ Ειρήνης. Γιατί έχει κάνει την Τράπεζα των Φτωχών, την Grameen Bank, η οποία πώς λειτουργεί, δίνει μικροδάνεια σε γυναίκες επιχειρηματίες στον εμπτυσσόμενο κόσμο, στην Ουγκάντα, σε όποια από τον εμπτυσσόμενο κόσμο χώρα. Τι κάνει, ποια είναι το value proposition, ποια είναι η πρόταση αξίας, είναι τα μικροδάνεια που δίνει στις γυναίκες αυτές. Πώς τα δίνει αυτά τα δάνεια, μέσω τοπικών καταστημάτων.
Αυτά τα καταστήματα έχουν κοπέλες, γυναίκες οι οποίες βοηθάνε, κάνουν facilitation ώστε να, αυτές οι γυναίκες επιχειρηματίες να αποπληρώσουν τα δάνεια, άρα έχει προσωπικές σχέσεις. Και πώς βγάζει κέρδη? Μέσα από το επιτόκιο που χρεώνει. Ποιες διαδικασίες επιτελεί η Grameen Bank? Προφανώς, αφού είναι τράπεζα, έχει capital, έχει κεφάλαιο, έχει πίστη, τραπεζική πίστη, προφανώς, και τα καταστήματά της. Ποιες δραστηριότητες κάνει η τράπεζα από πίσω? Κάνει risk management, αφού είσαι ένα financial institution, προφανώς κάνει risk management, και lending και collecting payments. Αυτό το αλυσβερίσει μέσω των τραπεζών. Και προφανώς, σαν εξωτερικό συνεργάτη, έχει την κατατόπους κυβέρνηση, η οποία συνεργάζεται για να πάρει license και access στην αγορά στην οποία απευθύνεται. Ποια είναι τα κόστη? Είναι οι άνθρωποι που εργάζονται στην τράπεζα και είναι το capital, το κόστος του κεφαλαίου που παίρνει από την Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας, της Ευρώπης ή του καθεξής. Είναι ξεκάθαρο? Είναι απλό? Πάμε να δούμε, επειδή είστε της πληροφορικής κυρίως, και αν ήταν ωραίο φαντάζομαι αυτό το social venture, αλλά πάμε να δούμε κάτι τετριμένο λίγο, πώς εξελίχθηκε η Apple όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή από το 1998 μέχρι το 2010. Ξέρετε περίπου ότι το 98 ξεκίνησε σαν manufacturer, δηλαδή κάνανε hardware, υπολογιστές. Μετά έγιναν digital hub με τις μουσικές και όλα αυτά. Μετά γίνανε digital lifestyle με τα application. Και μετά μέσω των tablet γίνανε digital platform. Αυτή είναι η εξέλιξη της Apple. Για να δούμε πώς σε αυτά τα χρόνια, σε αυτά τα στάδια, μετέβαλε, άλλαξε το επιχειρηματικό του μοντέλο σύμφωνα με τον Καμβά, που είδαμε νωρίτερα. Ωραία, το 98 είπαμε ήταν κατασκευαστής hardware. Δηλαδή, στο κέντρο έχουμε ποιοτικό και designato hardware, το οποίο απευθύνεται σε high-end mass market. Πώς το κάνει αυτό? Μέσω retail stores, καταστημάτων πώλησης ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέσω των Apple stores προφανώς και μέσω το website. Όποιος αγοράζει ένα μηχάνημα της Apple, έχουν έτσι ένα loyalty και ένα... μιλάει στην καρδιά, ας πούμε, του κατόχου της εκάστοτες συσκευής. Δηλαδή, δένεται πολύ με την εταιρεία. Ποιοι είναι οι κύριοι πόροι? Οι κύριοι πόροι είναι η μπράντα, το Apple brand. Είναι οι talented, οι πολύ... Πώς λέγεται talented? Ποιοι? Οι ταλαντούχοι designer. Και προφανώς και το λειτουργικό σύστημα. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι κύριοι πόροι, μέσω hardware και software design, μέσω του marketing και sales και μέσω supply chain management, μετατρέπονται στο value proposition που είδαμε νωρίτερα. Έχουν κάνει συνεργασίες με διάφορους ανθρώπους στα αρχικά στάδια, όπως με τη Microsoft, με software suppliers και κάποιους κατασκευαστές που τους δίνανε, ας πούμε, κάρτες γραφικών ή τέτοιες suppliers. Τα κόστη ποια είναι? Τα κόστη είναι προφανώς οι άνθρωποι, το design, η ανάπτυξη του design και οι άνθρωποι, το marketing και sales και το hardware προφανώς, η κατασκευή του hardware. Αυτό ήταν στο πρώτο στάδιο. Όταν έχετε digital hub, συγγνώμη, η Apple, πώς άλλαξε το επιχειρηματικό της μοντέλο? Οι αλλαγές είναι με το κυκλάκι. Πλέον προσφέρει μια απαράμιλη μουσική εμπειρία, η πρόταση αξίας. Η πρόταση αξίας είναι η απαράμιλη μουσική εμπειρία προς τους high-end mass market, που είπαμε νωρίτερα. Τώρα πλέον τα έσοδα που βγάζει δεν προκύπτουν μόνο από το hardware, αλλά και από τις πωλήσεις των τραγουδιών μέσω της πλατφόρμας. Έχει κάνει... Οι κύριοι πόροι πλέον είναι το hardware του iPod. Προφανώς είναι κύριος πόρος είναι οι συμφωνίες που έχει κάνει με τους μουσικούς, με τις δισκογραφικές εταιρείες και το iTunes software που έχει κατασκευάσει. Επίσης έχει κάνει συνεργασίες με record labels, με παραγωγούς μουσικής και τα κύρια κόστη της είναι από τα royalties που πληρώνει πού? Στους μουσικούς, στις δισκογραφικές εταιρείες. Τώρα στην τρίτη εξέλιξη της ζωής της Apple έγινε αυτό το hub με τα application που είπαμε νωρίτερα, όπου πλέον οι πελάτες δεν απευθύνεται μόνο σε high-end mass market, αλλά απευθύνεται και σε independent developers. Αυτοί είναι οι πελάτες της Apple. Γιατί από αυτούς παίρνει ένα 30% fee από κάθε πώληση, ένα ευρώ κάνει το application. Τα 30 cent πάνε στην Apple. Πουλάει
αυτό το πολύ ωραίο τηλέφωνο με αυτά τα application και τι κάνει. Κάνει η διαδικασία που επιτελεί μόνο η Apple είναι το application control. Δηλαδή, είναι ό,τι ανεβαίνει πάνω στην πλατφόρμα είναι qualified, certified by Apple, ότι είναι φερέγγιο. Εντάξει. Και στο τρίτο στάδιο, τελευταίο στάδιο της ζωής της Apple, που έχει γίνει πλατφόρμα, έχουν βγει τα iAds, οι διαφημίσεις πλέον, όπου εγώ ανεβάζω, είμαι εταιρεία διαφημίσεων, εδώ παίρνουν και διαφημιστές πλέον. Από τους διαφημιστές παίρνει το 40% των εσόδων που θα βγάλουν και πουλάει διαφήμιση. Ένα μήνυμα δικό μου σε διαφημιστική εταιρεία θα φτάσει μέσω των τραγουδιών, μέσω των banner που υπάρχουν στα τηλέφωνα και στα tablet, σε κάποια 6 εκατομμύρια χρήστες. Οπότε τα αποτελέσματα όλα αυτά τα χρόνια στην Apple πώς κυμαίνονται. Βλέπουμε εδώ πέρα το μπλε είναι, προκύπτουν από τις υπολογιστές, από τις πωλήσεις των υπολογιστών. Βλέπετε εδώ με τα smartphones πόσο μεγάλο μερίδιο της αγοράς έχουν καταλάβει και αντίστοιχα οι άλλες συσκευές. Δεν είναι πολύ σημαντικό πώς εξελίχθηκε και ποιο μερίδιο αγοράς καταλαμβάνει το καθένα από αυτά. Και αυτό είναι αποτέλεσμα συστηματικής προσπάθειας και design, redesign το επιχειρηματικό μοντέλο της Apple που έκανε από την αρχή. Ωραία. 7 ερωτήσεις πώς μπορείτε να αξιολογήσετε ένα επιχειρηματικό σχέδιο, ένα επιχειρηματικό μοντέλο. Παρουσιάσαμε τώρα το εργαλείο για να δούμε ποιες 7 ερωτήσεις υπάρχουν για το πώς μπορεί να αλλάξει αυτό. Να το τεστάρουμε για την αξία του. Πρέπει να δούμε το switching cost, δηλαδή το κόστος αλλαγής. Όταν ο Steve Jobs έβαλε αυτή τη συσκευή στην τσέπη μας, το switching cost για όλους εμάς ήταν πολύ μεγάλο. Γιατί εφόσον την αγόραζες, κατέβαζες τα τραγούδια, πλήρωνες για τα τραγούδια, ήταν η μόνη συσκευή που χωρούσε τότε 1000 τραγούδια. Ενώ οι ανταγωνιστικές εταιρείες, η Creative ή κάποιες άλλες, χωρούσαν 100-200 τραγούδια και ήταν λίγο πιο διαφορετικό το μοντέλο. Οπότε, εγώ, άμα αγόραζα το Apple, τη συσκευή αυτή μια φορά, το κόστος αλλαγής σε ένα ανταγωνιστικό προϊόν της Apple ήταν πάρα πολύ μεγάλο για μένα. Πρέπει να αφήσω όλα τα τραγούδια μου, τα πάντα. Οπότε πρέπει να δούμε εμείς το εγχείρημά μας, το επιχειρηματικό μας μοντέλο, το switching cost να είναι μεγάλο. Δηλαδή να μην αλλάξει λίγο η τιμή των ανταγωνιστών μας και αμέσως φύγουν όλοι οι πελάτες μας στον ανταγωνισμό. Recurring revenues. Πρέπει το εγχείρημά μας να έχει διαρκή έσοδα. Διαρκή έσοδα. Δηλαδή, κλασικό παράδειγμα είναι με τον εκτυπωτή. Παίρνεις έναν εκτυπωτή στο σπίτι σου και παντρεύεσαι τα μελανάκια. Άμα κάνεις τη βλακία να αγοράσεις έναν φθηνό εκτυπωτή με ακριβά μελανάκια, την έχεις πατήσει. Έτσι δεν είναι? Οπότε το επιχειρηματικό μας μοντέλο πρέπει να έχει recurring revenues. Άμα είμαστε καλοί, πρέπει να κερδίσουμε χρήματα πριν πληρώσουμε. Να κερδίσουμε χρήματα πριν πληρώσουμε. Λίγο άτομο δεν είναι αυτό? Λίγο δύσκολο. Πώς γίνεται αυτό? Μέσω το crowdfunding. Φαντάζομαι πιο πολύ το έχετε ακούσει εδώ πέρα το crowdfunding. Αυτός ο καμβάς που σας παρουσιάζω σήμερα είναι αποτέλεσμα του βιβλίου αυτού. Αυτοί οι άνθρωποι, ο συγγραφέας αυτός, τι είχε παρατηρήσει? Ότι κάθε χρόνο γράφονται 8.000 business book παγκόσμια. Οπότε αυτός είχε ένα πρόβλημα να το εκδώσει το βιβλίο του ο Willy, ο Springer και διάφοροι μεγάλοι οίκοι. Δεν το έκδιδε κανένας. Και αυτός τι έκανε? Έβγαλε 80 σελίδες στο διαδίκτυο. Παιδιά, λέει, αυτός είναι ο καμβάς, αυτό το εργαλείο λανσάρω. Κάναν pledge διάφοροι άνθρωποι ανά τον κόσμο και μάζεψε τα πρώτα χρήματα ώστε να το βγάλει, να το κάνει publish το βιβλίο του. Earn before you pay, δηλαδή. Άμα καταφέρουμε να βρούμε, ένα τέταρτο επιχείρημα είναι να καταφέρουμε να βρούμε μια ριζικά διαφορετική δομή κόστους. Ριζικά διαφορετική δομή κόστους στο εγχείρημά μας. Κλασικό παράδειγμα είναι, αυτός είναι ο founder του Skype. Η παραδοσιακή εταιρεία τηλεπικοινωνίας είναι συνήθως κρατική, έχει τεράστιες υποδομές σε καλώδια, σε εγκαταστάσεις, πάρα πολλές δαπάνες, πάρα πολλά κόστη. Οπότε για έναν private holder είναι πολύ δύσκολο να μπει σε αυτό το industry, στη βιομηχανία της επικοινωνίας. Αυτός τι έκανε? Μέσω του voice over IP βρήκε ένα πολύ ριζικά διαφορετικό cost structure στο εγχείρημά του, οπότε και μέσω ενός freemium μοντέλο, freemium, δηλαδή έδωσε το 95% δωρεάν σε όλους μας, οπότε πήρε μια μεγάλη πίτα των ανθρώπων που επικοινωνούν μέσω υπολογιστή και χρέωσε για ένα 5% από τον 1 δισεκατομμύριο χρήστη που έχει, μόνο το 5% πληρώνει. Αλλά είναι fair enough για αυτόν να βγάλει τα χρήματα. Να βάλεις άλλους να κάνουν τη δουλειά για σένα. Να βάλεις άλλους να κάνουν δουλειά για σένα στο εγχείρημά σου. Κλασικό παράδειγμα είναι το Facebook. Όλοι από εμάς κάνουμε Facebook, πετάμε like that, like this. Γράφει ο αλγόριθμος κάποια χαρακτηριστικά για τη συμπεριφορά μου, για το τι μου αρέσει, τι δεν μου αρέσει. Οπότε εγώ με τη συμπεριφορά μου δίνω αξία στην πλατφόρμα του. Έτσι δεν είναι? Οπότε μετά πουλάει, τι πουλάει? Ακριβή διαφήμιση, στοχευμένη διαφήμιση σε άλλες εταιρείες που θέλουν να εκμεταλλευτούν την πλατφόρμα αυτή.
Πρέπει να είναι η ιδέα μας, παιδιά, scalable. Δηλαδή, δεν πρέπει να κάνουμε να δαπανίσουμε ένα χρόνο από τη ζωή μας και να είμαστε στις 10.000 user, 20.000 user. Αυτό είναι λίγο ψυχοφθόρο. Οπότε, ένα συναφές παράδειγμα είναι με τη Zynga, η οποία, ας πούμε, είχε κάποιους user παλιότερα, μόνη της όταν ήταν, έβγαζε κάποια flash games και έκανε ένα partnership με το Facebook. Οπότε, κόλλησε και πήρε το 1 δισεκατομμύριο χρήστες. Αυτό είναι ένα scale, μια αύξηση. Πώς θα προστατευτούμε από τον ανταγωνισμό μας. Γι' αυτό έχει γραφτεί ο Steve Blank, που σας έδειξα νωρίτερα, έχει γράψει ένα βιβλίο, Four Steps to Epiphany λέγεται, και λέει μια κλισέ φράση, που θα την έχετε ακούσει μάλλον, που λέγεται Get out of the building, δηλαδή βγες έξω από το κτίριό σου, μην μιλάς μόνο με τους founder, με την ομάδα σου, βγες έξω από το κτίριο και μίλα με τους πελάτες σου, με τους χρήστες σου. Οπότε, ο καμβάς μας πώς προσαρμόζεται σε αυτή την αρχή. Εμείς σαν ομάδα μπορεί να κάνουμε αρχικά κάποιες υποθέσεις πώς μπορεί να είναι το ενδυνάμει εγχείρημά μας, αλλά αυτές είναι υποθέσεις. Πρέπει να βγούμε έξω από το κτίριο, εδώ πέρα, get out of the building, να μιλήσουμε με τους πελάτες μας και βάζουμε αυτούς τους καμβάδες κάτω, γράφουμε τις αρχικές παραδοχές, μετά γράφουμε τις υποθέσεις στις οποίες βασίστηκαν οι παραδοχές αυτές. Εσύ λες, ας πούμε, ότι θα πάρεις το 50% των Κινέζων καταναλωτών. Με ποια υπόθεση, τι υποθέτεις, τι σκέφτεσαι για να λες αυτό το πράγμα. Και εδώ πρέπει να σκεφτείς ένα τεστ με το οποίο θα πάρεις αυτό το 50%. Για να τεστάρεις την ενέργεια αυτή. Γιατί το 50% των Κινέζων καταναλωτών θα έρθει μαζί σου. Οπότε αυτό το εργαλείο δουλεύεται έτσι, με αυτούς τους τρεις τρόπους. Πάμε στο δεύτερο εργαλείο. Το δεύτερο εργαλείο είναι η στρατηγική του Μπλε Ωκεανού. Γίνεται μια αντιπαραβολή μεταξύ του Μπλε και Κόκκινου Ωκεανού. Ο Κόκκινος Ωκεανός είναι ένα περιβάλλον στο οποίο ανταγωνιζόμαστε μεταξύ μας στο κόστος. Δηλαδή, πουλάω εγώ ένα ευρώ το προϊόν μου, πουλάει ο άλλος 99 cent, ο άλλος 98 cent, έρχεται ο Κινέζος, πουλάει 50 cent το ίδιο προϊόν. Οπότε μας βγάζει όλους έξω από την αγορά. Αυτό είναι ένα κόκκινο περιβάλλον. Δεν θέλουμε να είμαστε εκεί πέρα. Οπότε υπάρχει ένα εργαλείο, το Blue Ocean Strategy, όπου επικαλείται αυτό το 4 Action Framework, ένα εργαλείο 4 σταδίων και πολλά άλλα, αλλά σε πρώτη φάση ας δούμε αυτό. Όπου αυτό το εργαλείο τι λέει. Σου λέει, άμα ακολουθήσει αυτά τα στάδια, θα μεταφερθεί από ένα κόκκινο ωκεανό που είναι πολύ ανταγωνιστικό, ανταγωνισμό κόστου, σε ένα μπλε ωκεανό, σε ένα περιβάλλον όπου δεν σε νοιάζει ο ανταγωνισμό και πλέει ανέμελο, πουλά ανέμελα, γιατί έχει διαφοροποιηθεί ουσιαστικά. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα. Υπάρχουν τα ξενοδοχεία Citizen M. Τα έχετε ακούσει ποτέ? Τα Citizen M. Τα οποία το μότο είναι affordable luxury, δηλαδή παρέχουν προσιτή πολυτέλεια. Και αντί να κάνουν, ας πούμε, ένα ακόμα Hilton, ένα ακόμα House of Astoria, που είναι. Πρέπει να κάνεις πολλές δαπάνες και θα αντιμετωπίσεις ένα κόκκινο ωκεανό. Δηλαδή, κολλήσεις εταιρείες οι οποίες έχουν καταστήματα παντού. Οπότε, αυτοί τι κάνανε. Τι εξαλείψανε από το επιχειρηματικό του σχέδιο. Εξαλείψανε την κουζίνα. Δηλαδή, η κουζίνα θέλει πολύ προσωπικό, θέλει πολλά τετραγωνικά. Εξαλείψανε το Table City Restaurant, δηλαδή 300 τετραγωνικά τα γλιτώσανε. Και εξαλείψανε όλες τις fitness, wet areas και spa που ενδυνάμει θα πουλούσαν τα ανταγωνιστικά ξενοδοχεία. Όλα αυτά τα βγάλανε. Επίσης, τι καταφέρανε, να μειώσουν το μέγεθος του δωματίου, την τιμή του δωματίου, τη διαδικασία που κάνεις check-in και το concierge. Δηλαδή, δεν έχει τόσους groom και τέτοια να σου πάρουν τα πράγματά σου στο σπίτι. Και τι δώσαν δωρεάν, κάτι καινούριο. Δώσανε free WiFi, ενώ σε αντιδιαστολή πληρώνεις, ας πούμε, 20 ευρώ στο Hilton για να έχεις ακόμα WiFi στο δωμάτιό σου. Και video on demand στο δωμάτιο. Οπότε, πάμε να δούμε. Κάνουν eliminate. Αυτό είναι το check-in, εκεί που κάνεις check-in στο ξενοδοχείο σου. Πολύ απλό, ούτε. Μάρμαρα και πολυέλι με όνειχα και τέτοια, τίποτα. Έχουν αυτό το πράγμα. Πας με την καρτούλα, με το πιν και κάνεις check-in. Δεν έχουν κουζίνα, αλλά προφανώς η κουζίνα σου φέρνει ρευστό, οπότε την θέλεις. Οπότε έχουν αυτό το σταντάκι στα όρθια που έρχεσαι, τρως κάτι στα γρήγορα και φεύγεις. Αλλάξαν το design των δωματίων και των κοινών χώρων. Αυτό είναι το δωμάτιο. Εδώ είναι το κρεβάτι με τα τέτοια, η τουαλέτα, βλέπετε πολύ μικρό. Αλλά λόγω του δωματίου, επειδή μίκρινε το μέγεθος, χωρέσαν παραπάνω δωμάτια και κλίνες. Και μετά τι κάνανε, πήγαν ένα στάδιο πίσω, κάτω, όπου κάναν standardized τη διαδικασία κατασκευής. Οπότε μειώσαν ακόμα περισσότερο το κόστος. Οπότε, σύμφωνα με τον Canva, που είδαμε νωρίτερα, ποιο είναι το επιχειρηματικό μοντέλο του ξενοδοχείου Citizen M. Απευθύνεται σε business people, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι πάνε στη Σανγκάη για να κλείσουν μια δουλειά, δεν θέλουν να κάνουν ένα spa όλη τη μέρα ή να τρώνε 10 ώρες. Να φάμε λίγο και να φύγουμε να κλείσουμε δουλειές.
απευθύνεται σε γυναίκες οι οποίες κάνουν day shopping, κυρίες οι οποίες θέλουν να είναι όλη μέρα στα μαγαζιά, για backpackers οι οποίοι έχουν λίγο παραπάνω χρήματα και θέλουν να είναι όλη μέρα στα αρχαία, στα αξιοθέατα και δεν θέλουν να μείνουν στο δωμάτιό τους και όλα αυτά. Κάνει ένα πολύ ωραίο placement διαφόρων προϊόντων, το βλέπετε εδώ πέρα, και κάπως έτσι είναι το επιχειρηματικό μοντέλο του εγχειρήματος. Αντίστοιχα, στον κλάδο των κονσολών, των παιχνιδιών μηχανών, μάλλον, των παιχνιδιών μηχανών, ήταν κρατεό το PlayStation μια ζωή. Και ξαφνικά έρχεται η Nintendo. Λίγο πολύ το PlayStation ξέρετε πώς δουλεύει. Δηλαδή, είναι μια πολύ δυνατή πλατφόρμα για πολύ απαιτητικούς gamers, χοντρικά αυτό. Και έρχεται ξαφνικά η Nintendo και παίρνει, ας πούμε, τη μερίδα του Λέοντος. Πάρα πολύ μεγάλο μερίδιο αγοράς. Κάνει πολύ καλές πωλήσεις. Τι καινούριο, τι διαφορετικό επιχειρηματικό μοντέλο εισήγαγε. Απευθύνεται πλέον σε ένα διαφορετικό customer segment, δηλαδή απευθύνεται στις οικογένειες, δεν απευθύνεται μόνο στους απαιτητικούς gamers, αλλά απευθύνεται στις οικογένειες. Έχει βάλει το kinetic, την κίνηση μέσα στις μηχανές. Έχει ενσωματώσει χαμηλότερη τεχνολογία, σύμφωνα με τον Canva που είδαμε νωρίτερα με Blockchain Strategy, έχει χαμηλότερη τεχνολογία, lower cost, larger market. Ενώ αντίστοιχα το PlayStation πουλάει μια πολύ ακριβή κονσόλα, η οποία είναι φθηνότερη από το κόστος παραγωγής και στην ουσία κάνει subsidize την τιμή μέσω των παιχνιδιών. Δηλαδή την πουλάει φθηνότερα από ό,τι της κοστίζει για να έχει μεγαλύτερη αγορά και βγάζει χρήματα κυρίως μέσω των παιχνιδιών που αναπτύσσει η ίδια είτε ανεξάρτητη developer. Κλείνοντας, έχω αργήσει λίγο, θα απομονώσουμε από τον καβά επιχειρηματικού σχεδίου, από τα 9 building block που είδαμε νωρίτερα, τα δύο κεντρικά, δηλαδή το value proposition block, αυτό εδώ πέρα, και το customer segment block, το τέρμα δεξιά. Όπου εδώ πέρα έχουμε τα προϊόντα της υπηρεσίας που παρέχουμε, εδώ gain creators και pain relievers που κάνει το προϊόν μας στους πελάτες μας, και επίσης εδώ είναι customer jobs, οι δουλειές που θέλει να επιτελέσει ο πελάτης. Αυτό είναι μια φράση, το job to be done, είναι μια φράση του ενός καθηγητή στην Αμερική, του Christiansen, ο οποίος λέει ότι ο κάθε καταναλωτής δεν αγοράζει, ας πούμε, μια τσάντα Prada, επειδή είναι κάτι. Ο πλούσιος καταναλωτής αγοράζει μια τσάντα Prada, επειδή θέλει να κάνει show off στις άλλες φιλενάδες ή οτιδήποτε, ή στον κύκλο σου. Δηλαδή, ένα πολύ premium προϊόν. Κυρίως δεν είναι το προϊόν καθεαυτό, αλλά είναι η δουλειά που θες να επιτελέσεις μέσω από την αγορά του προϊόντου σου αυτού. Άρα εδώ πέρα διαγνώσκουμε ποια είναι η δουλειά που θέλουν να επιτελέσουν οι πελάτες μας, ποια είναι η δουλειά που θέλουν να επιτελέσουν οι πελάτες μας, που είναι διαφορετικά από το προϊόν μας, και εδώ να βρούμε pains και gains. Pains και gains που έχουν οι πελάτες. Θα το δούμε στη συνέχεια. Μιλήσαμε ήδη για το Canva επιχειρηματικού σχεδίου. Μόλις μιλήσαμε για τον Value Proposition Canvas, δηλαδή που απομονώνουμε αυτό και αυτό το building block. Εδώ πέρα είναι μια διαδικασία που εισήγαγε ο Steve Blank που δείξαμε νωρίτερα και με την οποία κάνεις customer validation. Θα πούμε δύο πράγματα μόλις στη συνέχεια. Και αυτός είναι ο χάρτης του Eric Ries για το Lean Startup, για τη μεθοδολογία Lean Startup. Πάμε να τα δούμε. Ωραία, πώς δουλεύει ο Value Proposition Canvas. Εδώ πέρα απαντάμε τι δουλειά θέλουμε να επιτελέσουμε στον πελάτη μας. Εδώ τι κάνει χαρούμε τον πελάτη μας και τι τον κάνει δυσαρεστημένο. Εσείς, παιδιά, στην επιχειρηματική σας ιδέα, οποιαδήποτε ιδέα σας, πρέπει να βρείτε εδώ πέρα, πρέπει να βρείτε ασπιρίνες, όχι βιταμίνες. Είναι ένα debate μεταξύ της ασπιρίνης και βιταμίνης. Η ασπιρίνη είναι για ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πελάτης σας. Έχει μια ασθένεια και θέλει την ασπιρίνη σας, το προϊόν σας. Δηλαδή, η λύση σας είναι must have για τον πελάτη σας. Έτσι δεν είναι? Ενώ άμα κάνετε ένα conditioner για τα μαλλιά, για να είναι πιο λαμπερά τα μαλλιά, ας πούμε, αυτό είναι ένα good to have προϊόν. Είναι καλό να το έχει ο πελάτης, αλλά δεν είναι must have, όπως η ασπιρίνη. Εδώ πέρα είναι τι προσφέρουμε στους πελάτες μας, pain relievers και gain creators, που είπαμε νωρίτερα. Οπότε, πώς δουλεύουμε με την ομάδα μας, τον καβά αυτών. Αρχικά κάνουμε ένα brainstorming, βάζουμε sticky notes εδώ πέρα. Νομίζω αυτή είναι η δουλειά που επιτελούμε, αυτά είναι τα προβλήματα που λύνουμε, αυτή είναι η πόνη και το καθεξής. Και κάπως έτσι γεμίζει ο canvas του Value Proposition Canvas. Μετά πρέπει να μιλήσουμε με τους πελάτες μας, αυτό που είπε ο Steve Blank, get out of the building, να μιλήσουμε με τους πελάτες μας και να ρωτήσουμε, ας πούμε, ποιος είναι ο μεγαλύτερος σου headache, ποιο είναι το πρόβλημά σου, τι πρόβλημα αντιμετωπίζεις, και θα στο καλύψω εγώ με το επιχειρηματικό μου σχέδιο, με την επιχειρηματική μου ιδέα. Αλλά πρέπει να είστε λίγο υποψιασμένοι εδώ πέρα, διότι πολλές φορές όταν μιλάς σε κάποιον άνθρωπο ευθέως, ποιο είναι το πρόβλημά σου, επειδή άλλοι άνθρωποι, όλοι είναι θετικά διατεθειμένοι μαζί σου,
μπορεί να σου πούνε λάθος πληροφορίες. Οπότε, ό,τι ισχύει στο research που κάνουμε εδώ στα πανεπιστήμια, δηλαδή junk in, junk out, πρέπει να είστε πολύ συγκεκριμένοι και φιδωλοί στο τι θα λαμβάνετε ως απαντήσεις από τους πελάτες σας. Εντάξει. Ωραία. Οπότε, αφού έχουμε μιλήσει με τους πελάτες μας, θα έχουμε ακυρώσει κάποιες από τις αρχικές ιδεούλες που είχαμε πει ότι καλύπτουμε. Και στη συνέχεια πάμε στην πρόταση αξίας μας, όπου την προσαρμόζουμε με βάση το feedback που έχουμε πάρει από την αγορά μας. Και έχουμε, τέλος πάντων, έχουμε κάνει validate, έχουμε επιβεβαιώσει αυτές τις παραδοχές στο Value Proposition Canvas. Οπότε, αφού έχουμε αυτό το business plan για την αξία μας, για την αξία που παρέχουμε σαν επιχείρηση, τότε μόνο ξεκινάμε να φτιάχνουμε το ελάχιστο βιώσιμο προϊόν, minimum viable product. Δηλαδή το προϊόν εκείνο που καλύπτει χωρίς πολλά-πολλά, δηλαδή χωρίς πολύ marketing, χωρίς πολύ design, χωρίς πολύ περιτύλιγμα, χωρίς πολύ ομορφιά, καλύπτει όμως το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πελάτης μας. Εκείνη την εκδοχή δηλαδή της υπηρεσίας του προϊόντος μας, η οποία καλύπτει ακριβώς το πρόβλημα του πελάτη μας. Χωρίς πολύ marketing και design. Οπότε, αφού είμαστε σε φάση που κάνουμε το ελάχιστο βιώσιμο προϊόν, ακολουθούμε τη στρατηγική που εισήγαγε ο Eric Ries με το Lean Startup, με τη μεθοδολογία Lean Startup, όπου τι κάνουμε, κάτι πολύ απλό. Κάνουμε build, το τρίπτυχο Build, Measure, Learn. Δηλαδή, κάνουμε το volume 1 του ελάχιστου βιώσιμου προϊόντος μας, μιλάμε με τους πελάτες μας, παίρνουμε μια τροφοδότηση, μαθαίνουμε από αυτήν και βγάζουμε το volume 2 του ελάχιστου βιώσιμου προϊόντος, το volume 3, το volume 4. Οπότε, μετά από κάποιες τέτοιες διαδοχές, θα έχουμε ένα προϊόν το οποίο πραγματικά θέλουν και ζητάνε οι πελάτες μας. Ωραία. Όλα αυτά που σας είπα, αυτά τα τρία εργαλεία, θα τα βρείτε στο βιβλίο αυτό, 18 ευρώ από το μαγαζί που σας είπα νωρίτερα. Αλλά υπάρχουν και στα torrent όλα δωρεάν. 4 Steps to Epiphany, από το βιβλίο του Steve Blank. Blue Ocean Strategy. Και το Lean Startup του Eric Ries. Αν θέλετε να έρθετε σε επαφή μαζί μου, παρόλο που είστε από άλλα ιδρύματα, από άλλες σχολές στην Ελλάδα, μπορείτε να έρθετε μαζί μου σε επαφή μαζί μου σε αυτά τα στοιχεία και θα χαρώ πολύ να σας δώσω access, πρόσβαση, αρχεία, υλικό για την ιδέα σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Μανώλη. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Μην τρέπεστε. Εγώ επειδή έμεινα σε αυτό το ξενοδοχείο, στο Citizen M, στο Άμστερνταμ, χωρίς να ξέρω τι είναι το ξενοδοχείο πραγματικά. Και μπορώ να πω ότι προσωπική μου εμπειρία, ότι ο πελάτης, ας πούμε, παθαίνει μια έκπληξη, αισθάνεται μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα, γιατί το πρώτο που πάει κανείς στο ξενοδοχείο είναι να πάει να βρει τη ρεσεψιόν να του δώσει το κλειδί. Και υπήρχε ένας άνθρωπος, ο οποίος υπήρχε εκείνη τη στιγμή στο ξενοδοχείο, που ήταν σε όλα τα post, ακριβώς. Τα δωμάτια επίσης είχαν πολύ ξεχωριστή διαρρύθμιση, όπως τα είδατε. Το κέρδος που έβγαζε το ξενοδοχείο, από ό,τι κατάλαβα, ήταν στο ότι είχε πολύ ακριβά προϊόντα τα οποία πουλούσε μέσα στο ξενοδοχείο. Δηλαδή, αν έπαιρνες ένα χυμό ή αν έπαιρνες πράγματα τα οποία ήθελες να τα πάρεις εσύ, γιατί διαμόρφωνες το πρωινό σου ουσιαστικά αγοράζοντας τα πράγματα μέσα από το ίδιο το ξενοδοχείο. Και αυτό ήταν ένα είδος, ήταν αποτροπτικό ως έναν βαθμό. Αλλά πραγματικά είχε ενδιαφέρον ο τρόπος που αισθανόσουν όταν έμπαινες στο ξενοδοχείο, έβλεπες έναν άνθρωπο, δικός του εκείν, μία ενιαία θέση όπως τα έδειξε, και είναι ένας διαφορετικός τρόπος. Για αυτούς τους λόγους που ανέφερες, πιστεύω ότι είναι όντως χρήσιμο να μένεις σε τέτοια ξενοδοχεία. Και έχουν καταφέρει να διαφοροποιηθούν από αντίστοιχες αλυσίδες, κρατέες αλυσίδες. Ναι. Και επίσης και όλο το brand, έτσι πως το έχουν σε κόκκινο και μαύρο, μαζί με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν στους χώρους, είναι πολύ προσεγμένη εμπειρία. Αν λοιπόν πάτε στο Άμστερνταμ, τουλάχιστον που είχα περάσει εγώ, ίσως μπορείτε να το δείτε και από κοντά. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Πάντως, είναι πολύ χρήσιμα αυτά που ακούσαμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ.